Αυτό είναι πολλές φορές το ξεκίνημα με το αντικλείδι που κατάφεραν να φτιάξουν. Και αυτή είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάληξη για το αυτοκίνητο που έκανε φτερά και έφτασε στα χέρια διακινητών στον Εύρο. Με τη βοήθεια ειδικών, το Live News θα προσπαθήσει να δείξει πόσο ασφαλές είναι το αυτοκίνητο του καθένα όταν μένει παρκαρισμένο στον δρόμο. Κινδύνους που υπάρχουν όταν αφήνει κανείς τα κλειδιά σε τρίτους μακριά από το σπίτι και πώς εξουδετερώνονται τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας από τους δράστες που, όπως θα δούμε, καταφέρνουν να πετύχουν το στόχο τους χωρίς να κινήσουν υποψίες. Έχουμε το κλειδί του πελάτη, παραδείγματος χάρη, και το καινούριο μας το κλειδάκι που θα κατασκευάσουμε. Το τοποθετούμε. Είναι αντιγραφής κλειδιών αυτό εδώ πέρα. Η επιχείρησή του το κάνει νόμιμα. Αντιγράφει κλειδιά αυτοκινήτων αφού πρώτα ελέγξει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Μόνο που αυτή η τεχνογνωσία είναι γνωστή και στους κλέφτες. Με το κόστος του ειδικού αντιγραφέα να κυμαίνεται από 1.000 έως 6.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή κόβει το κλειδί, την χάραξη του κλειδιού, τα δόντια δηλαδή. Μόλις είναι έτοιμα τα δόντια, παίρνουμε το κλειδί. Βάζουμε το κλειδί του πελάτη, παίρνει τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή μας λέει βάλτε το καινούριο κλειδί και κάνει την εγγραφή. Το 90% των κλειδιών αντιγράφεται το πολύ μέσα σε 30 λεπτά, όπως μας εξηγούν. Χρόνος που λογικά οι περισσότεροι έχει τύχει να αφήσουν κάποιες στιγμές στο αυτοκίνητό τους και μαζί τα κλειδιά τους σε τρίτους. Εδώ είναι η φύσα που κάνουμε διάγνωση γενικά όταν πάμε στα συνεργεία για τις προσωπίες για να σβήσουμε βλάβες. Από εκεί μπορούμε και προγραμματίζουμε και κλειδί ταυτόχρονα. Ο κλειδαράς που συνάντησε ο Άγγελος Λαμπίδης στη Θεσσαλονίκη μας εξηγεί ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται καν το πρωτότυπο κλειδί στον κλέφτη. Απλώς απαιτείται περισσότερος χρόνος. Είναι ένα διαγνωστικό μηχάνημα που ως συνήθως είναι για την κατασκευή κλειδιών είτε σε απώλεια είτε σε αντίγραφο άμα χρειαστεί να κάνουμε. Δηλαδή παίρνει τα δεδομένα του αυτοκινήτου ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κλειδί. Στην περίπτωση που βλέπουμε, οι δράστες δεν μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν αντικλείδι. Το αμάξι παίρνει μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Έχουν αυτό εδώ το πραγματάκι. Τα κουμπάω πάνω στο start stop, πατάω το φρένο και παίρνει μπροστά τα αμάξι. Οι κλέφτες κατάφεραν να παρακάμψουν ηλεκτρονικά τα συστήματα ασφαλείας. Έκαναν πιθανότατα reset στον εγκέφαλο και το immobilizer και κατάφεραν να ελέγξουν το σύστημα εκκίνησης. Από μοντέλο σε μοντέλο, από χρονολογία σε χρονολογία, είναι διαφορετικές οι διαδικασίες και ο εξοπλισμός που χρειάζεται. Κάποιες φορές με αντικλείδι, κάποιες με απενεργοποίηση του immobilizer και άλλες, όπως αποκαλύπτει στο Live News υπάλληλος σε μεγάλο γραφείο που νοικιάζει αυτοκίνητα στην Αθήνα, με μια άλλου είδους συνταγή. Διαβάζουν προστάγρες που λένε. Εγώ επειδή μεγάλωσε πολλά χρόνια τη δουλειά, το βλέπω ότι είναι πλαστό. Αλλά τη στιγμή που είναι χρυσό από φακτορείο, είμαι υποχρεωμένο να του δώσω το αυτοκίνητο. Παίρνω το αυτοκίνητο, πάνε πιο κάτω σε 100 μέτρα και το παίρνω μπροστά σε πίσω και πάει σε ένα εξαρτήριο. Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως η κάθε μια από τις πύρες ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινητών. Το ευκολότερο είναι 10-20 δευτερόλεπτα. Και το περισσότερο ανάλογα το αμάξι, δηλαδή αν πάει με διαρρηκτικό μπορεί να κάνει και μισή ώρα και 40 λεπτά. Σύμφωνα με τελευταία στατιστικά στοιχεία, στη χώρα καταγράφονται 230 κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους. Υπάρχουν τρεις λύσεις. Η μία είναι να βάλουμε ένα πάρα πολύ καλό συναγερμό, το οποίο να μην παίρνει στο αμάξι. Η άλλη λύση είναι να βάλουμε κρυφό διακόπτη μέσα στο αμάξι μας, οπότε τα κόβει ή βενζίνες, ή το ρεύμα, ή το immobilizer. Και η άλλη λύση είναι να κάνει μια μεικτή να πάρει τα λεφτά του πίσω. Τα μικρά οχήματα πολλές φορές φορτώνονται ολόκληρα σε φορτηγά και πηγαίνουν για διάλυση και ανταλλακτικά, και τα πιο μεγάλα καταλήγουν μαζικά, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας, σε χέρια διακινητών. Όσο πιο πολύ τα απλουστεύουν για τον χρήστη τα συστήματα, είναι πιο ευάλωτα στην κλοπή. Σε κάποιες μάρκες είναι πιο δύσκολα, σε κάποιες μάρκες είναι πολύ πιο εύκολα. Τα πρωτότυπα κλειδιά αντιγράφονται ή φτιάχνονται από την αρχή, τα συστήματα ασφαλείας εξουδετερώνονται, οι πόρτες ανοίγουν και το αυτοκίνητο κάνει φτερά, χωρίς τις περισσότερες φορές να μπορεί να κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης. Οι ασφάλειες για κλοπή είναι, όπως φαίνεται, πιο απαραίτητες από ποτέ. Μην παραβλέψετε τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για αυτοκίνητα αυτά που κλέβονται, τα οποία είναι αυτοκίνητα που έχουν όλα το εργοστασιακό immobilizer σύστημα. Τον εργοστασιακό συναγερμό, θεωρητικά δηλαδή, είναι απολύτως θωρακισμένα αυτοκίνητα από κλοπή. Όμως, τα πολλά λεφτά της λάθρομετανάστευσης έχουν οπλίσει τα κυκλώματα πια με τεχνογνωσία.
Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά του τελευταίου διαστήματος που έχουμε πια έξαρση αυτών των κλοπών αυτοκινήτων. Η μια αιτία είναι αυτή. Η δεύτερη είναι αυτά που άλλαξαν στις ασφαλιστικές, στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Είναι εδώ κοντά μας ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Ο ίδιος έχει επιλέξει να μην θελήσει να δείξει το πρόσωπό του και εμείς βεβαίως θα το σεβαστούμε και θα το προστατεύσουμε απόλυτα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα τυχαίο όνομα που δεν είναι το πραγματικό του. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Και σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας βοηθήσατε να καταλάβουμε μερικά πράγματα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την έξαρση του φαινομένου για το οποίο συζητάμε. Τι ακριβώς άλλαξε στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, κύριε Κώστα? Τίποτα. Είναι αυτό που είπατε πριν δύο μέρες, που μία ταυτότητα τη φτιάχνεις στο σπίτι σου. Σε 5 λεπτά. Μάλιστα. Και δίπλωμα. Άρα, πανεύκολα έρχονται να νοικιάσουν. Τα πράγματα όμως έχουν λίγο δυσκολέψει. Ακούστε τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Μπορούσες να νοικιάσεις αυτοκίνητο παρουσιάζοντας την ταυτότητά σου και το δίπλωμά σου. Και δείτε πώς τώρα... Να διακόψω. Ναι. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί υπάλληλοι να ξέρουμε αν η ταυτότητα είναι γνήσια ή πλαστή. Αυτό ακριβώς πάω να πω, κύριε Κώστα, ότι καθόμαστε τώρα και συζητάμε εάν θα έχουμε τις καινούργιες ταυτότητες που είναι πιο ασφαλείς και που δεν παραβιάζονται. Και αν δεν θα έχουμε τις χάρτινες. Κοιτάξτε πώς κατά σύμπτωση τα δύο θέματα αγκουμούν το ένα το άλλο. Έφτιαχνα λοιπόν μια πλαστή ταυτότητα που τη φτιάχνει στον εκτυπωτή αυτή που έχουμε σήμερα και πηγαίνανε, ενοικιάζαν το αυτοκίνητο και μεταφέρανε τους παράνομους μετανάστες. Τι άλλαξε λοιπόν, τι αλλάξατε εσείς, τι παραπάνω ζητάτε τώρα? Οι πιο πολλές εταιρείες τι έχουν κάνει? Δεν δίδουν εύκολα αυτοκίνητα αν δεν έχει πιστωτική κάρτα. Πιστωτική. Δεν ξέρω αν κατάλαβα. Είναι απόλυτα, γιατί πρέπει η πιστωτική να συμπίπτει με την ταυτότητα, δηλαδή το δίπλωμα οδήγησης, εκεί πια το πράγμα αρχίζει να γίνεται πιο σίγουρο. Και επειδή συνέβη αυτό, άρχισαν να στρέφονται στα κλεμμένα αυτοκίνητα. Είχατε εσείς στην εταιρεία που εργάζεστε περιπτώσεις με αυτοκίνητά σας που τα πήραν λάθρο διακινητές? Βεβαίως. Πείτε μας μία-δυο ιστορίες. Ιστορίες να σας πω, τα οποία όλα βρεθήκανε στη Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες εταιρείες όμως τώρα, οι πιο πολλές, έχουν βάλει το σύστημα GPS. Εντοπισμού. Άρα όταν έχουμε κάποια υποψία, βλέποντας ότι δίνοντας το αμάξι σε κάποιον, το παρακολουθούμε. Και φεύγοντας, βλέποντας ότι μέσα σε 7 ώρες είχε φτάσει στον Εύρο. Άρα... Μην το πείτε το αλλά. Υπάρχει και ένα αλλά εδώ. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων βάζουν πια σε όλα τα αυτοκίνητα αυτό το σύστημα του γεωεντοπισμού. Έχουν βρει όμως μια πατέντα δυστυχώς και το παρακάμπτουν οι κλέφτες. Γιατί μπορεί να το βάλει κανείς και στο δικό του αυτοκίνητο. Το παρακάμπτουν. Δεν θα σας πούμε το πώς, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Αλλά δυστυχώς έχει βρεθεί και γι' αυτό πατέντα παράκαμψης. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι. Βεβαίως γι' αυτό. Γι' αυτό θα υπάρχει μια μεγάλη έξαρση σε κλεμμένα αυτοκίνητα διωτών. Και θα μου το θυμηθείτε αυτό, να το δείτε. Το ζούμε, τι να το θυμηθούμε. Το ζούμε. Και να ξέρετε, διαλέγουν μεγάλα αμάξια για να μπορούν να μεταφέρουν πιο πολλά άτομα. Πιο πολλούς. Δηλαδή, σε ένα αμάξι να βάλουν 15-20 άτομα. Να πάνε ανάποδα στην Εγνατία και μετά να το πετάξουν όπου βρούνε. Σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Πάμε τώρα και στον Κυριακό. Θα βρούμε τον Κυριακό Ματούβαλο. Γιατί λέγαμε πριν πως αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα καλό αυτοκίνητο, ένα μένει ότι ακριβό αυτοκίνητο που έχει πάνω του όλα όσα η κατασκευάστρια εταιρεία θεωρεί ότι πρέπει να το βάλει για να είναι ασφαλές, οι κλέφτες τα παρακάμπτουν για πλάκα. Ξαναλέω, έχουν πέσει λεφτά στην τεχνογνωσία των κλεπτών, γιατί μιλάμε για κυκλώματα λάθρο μετανάστευσης που βγάζουν πολύ πολύ χρήμα. Καλησπέρα, Κυριακό. Καλησπέρα, Νίκο. Είδαμε και στο βίντεο και τις προηγούμενες ημέρες πως
οι κλέφτες αυτοκινήτων αντιγράφουν αυτά τα συμβατικά κλειδιά που λέμε. Και είχε ξεκινήσει και μια συζήτηση για το πώς οι κάρτες, δηλαδή το πιο σύγχρονο μέσο για να μπει σε αμάξι, χωρίς το κλειδί με την παραδοσιακή του μορφή, ότι είναι πιο ασφαλή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Μάστορα και θα μας εξηγήσει εν τέλει αν οι κάρτες, σαν αυτή που κρατάει στα χέρια του, είναι ή δεν είναι ασφαλή, αλλά και πώς παραβιάζουν τα αυτοκίνητα με τις κάρτες αυτές. Κύριε Μάστορα, εξηγήστε μας λίγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μάστορα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, γενικά τα πιο καινούργια αμάξια που δεν έχουν το μηχανικό κομμάτι στη μίζα είναι πολύ πιο εύκολο να τα διαρρήξουν και να τα ανοίξουν και να τα κλέψουν. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κάρτα από ένα Ρενό που δεν έχει μηχανικό κομμάτι. Και τη βάζουμε μέσα, δεν δουλεύει. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Πάμε να σας δείξω τη διαδικασία πώς γίνεται ο προγραμματισμός. Να δείτε πόσο εύκολο είναι. Έχουμε εδώ το μηχάνημα. Ένα πρόγραμμα είναι στην ουσία και συνδέεται πια με ένα μηχάνημα για να κάνει αυτό το άχρηστο μέχρι τώρα που είδατε, αυτή την κάρτα, να την κάνει κλειδί. Ναι, όντως, έτσι ακριβώς είναι. Πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα και πόσο μπορεί να το βρει κάποιος που θέλει να το προμηθευτεί? Εντάξει, κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα πρόγραμμα που το φορτώνει και το ξαναφορτώνει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 500, 1000 ευρώ, 5000, ανάλογα το τι πρόγραμμα είναι και για ποιο αμάξι είναι. Αλλά δεν τους νοιάζει αυτό, γιατί έχοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα, όταν μεταφέρουν 10 ή μέχρι και 15 ανθρώπους, είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Θα κάνουν απόσβηση. Του ποσού το οποίο εισπράττουν. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει την έξαρση. Για να δούμε σε πόση ώρα τώρα θα γίνει αυτή η κάρτα κλειδί. Δηλαδή να καταλάβουμε και πόσο εύκολο και γρήγορο είναι. Σωσταμπάρουν το αυτοκίνητο, κάνουν τη διαδικασία έτσι που βλέπετε ακριβώς. Και σχεδόν σε ελάχιστο χρόνο έχουν φτιάξει κλειδί. Δεν το κάνουν διάρρηξη, δεν παραβιάζουν τίποτα. Κάνουν το κλειδί. Αυτό που βλέπετε είναι η γραμμή που φορτώνει το πρόγραμμα. Έχοντας αντιγράψει τον κωδικό, δηλαδή αν έχουμε μετρήσει τώρα, πρέπει να έχει περάσει 1,5 λεπτό. Για να μας βρει τον κωδικό. Για να φτιαχτεί η κάρτα. Ούτε λεπτό δεν έχει περάσει. Ούτε λεπτό δεν έχει περάσει ακόμα, το χρονομετρούμε σε ένα βαθμό όσο μπορούμε. Ωραία. Πάνω κάτω όλη η διαδικασία παίρνει περίπου 3 λεπτά. Μάλιστα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι, φορτώνει το πρόγραμμα, όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτήν την διαδικασία, όχι της αντιγραφής των κλειδιών, αλλά με άλλο. Έτσι, όπως κατεβαίνουν τα προγράμματα. Εδώ γράφουμε το πόσα κλειδιά θέλουμε να γράψουμε. Ναι, ναι. Πείτε ότι το αμάξι πάει να κλαπεί τώρα, οπότε έχω ένα κλειδί θέλω να βάλω. Μάλιστα. Είναι τρομερό πάντως. Να περιμένουμε λιγάκι για να πάμε να τοποθετήσουμε την κάρτα μέσα. Να σκεφτεί κανείς πόσο κόπο μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο, να το θεωρεί ασφαλές και να έχουμε φτάσει να αντιγράφεται. Να το χάσει σε μια στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε, μέσα σε 3 λεπτά να φτιάχνει κάποιος κανονικό κλειδί για να μπει μέσα. Ξαναλέω, δεν λέμε ούτε το πρόγραμμα, ούτε δίνουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Το λέω ότι δεν έχει σημασία γιατί αυτοί που πρέπει τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά που βλέπετε, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, όλα αυτά που βλέπετε μπορείτε να τα βρείτε και στο ίντερνετ ελεύθερα. Ναι, αλλά. Άνετα. Ναι. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ ή να σας δείξω εγώ κάτι. Δεν είναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά θα δώσουν και τα λεφτά και θα πάρουν και το πιο εξελιγμένο πρόγραμμα, γιατί πολύ απλά τα έσοδα, όπως είπαμε, είναι τεράστια. Μας είπε ο κύριος Μάστορας ότι πρέπει να βάλουμε την κάρτα μέσα, να την τοποθετήσουμε. 3 λεπτά. Ναι. Τώρα έχει γίνει κλειδί. Τώρα δηλαδή θα πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Τώρα θα γίνει κλειδί. Τώρα πρέπει να πατήσει κάποιο κουμπί ακόμα. Πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε βάλει την κάρτα ναι, μέσα. Ναι, βλέπουμε το μηχάνημα. Έχει ένα μηχάνημα μέσα στο αυτοκίνητο, αν το είδαμε καλά. Ωραία. Ναι. Κύριε, μέσα στο αυτοκίνητο εκεί υπάρχει ένα μηχάνημα. Το βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Κάρτα ακόμα. Νίκο, δεν έχει μπει κάρτα μέσα. Και τώρα πλέον έχει γίνει κλειδί. Έχει προγραμματιστεί κάρτα. Μπορεί να βάλετε μπροστά το αυτοκίνητο τώρα. Η κάρτα του αυτοκίνητου είναι έτοιμη. Ναι, αμέ.
το λεπτάκι. Μάλλον κάτι χάλασε στη διαδικασία. Έχουμε ακόμα. Αλλά τάξη, νομίζω την εικόνα την πήραμε και το καταλάβαμε. Να. Δεν έχει πάρει. Απίστευτο. Είναι έτοιμο. Απίστευτο. Και το αυτοκίνητο και το βράδυ δεν του ενοχλεί κανένα. Μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάστορα. Ευχαριστώ και τον Κυριάκο για το ρεπορτάζ. Να είστε τώρα, πώς να προστατευτούμε, τι να σας πω. Δηλαδή, πραγματικά με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους που μπορείτε να σκεφτείτε.